Ναι, το ξέρω ότι είσαι ενθουσιασμένος γιατί το σημερινό βίντεο είναι top, είναι 10 και είναι με λάθη. Παλαιότερα, πριν δηλαδή ξεκινήσω να ασχολούμαι και να ψάχνω λάθη σε πιο καινούργιες ταινίες που η τεχνολογία του CGI πρωταγωνιστεί, νόμιζα πως είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις κάποιο λάθος. Όμως ταινίες σαν την σημερινή αρχίζουν και μου αλλάζουν κατά πολύ αυτή την άποψη. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα top 10 λάθη της ταινίας Deadpool 2. Της ταινίας που ο Brad Pitt πέρασε, είπε να γεια και έφυγε, της ταινίας που έχει τον πραγματικό Thanos, της ταινίας που στοίχισε μόλις 110 εκατομμύρια δολάρια και έβγαλε 786 εκατομμύρια δολάρια. Βγάλτε λοιπόν τα διπλά καστάνα σας, γιατί σήμερα θα πούμε βαθιά στην δεύτερη ταινία του σούπερ ήρωα που ο Ryan Reynolds γεννήθηκε για να παίξει. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να σας δείχνω τα λάθη, να προειδοποιήσω για spoilers, να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνούν να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και να ευχαριστήσω ξεχωριστά τα μέλη, τα ενεργά μέλη αυτού του καναλιού. Και φυσικά να σας πω να μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο γιατί εκεί υπάρχει το δικό σας λάθος. Είναι το σημείο που εγώ σας παίζω μία σκηνή και εσείς προσπαθείτε να βρείτε το λάθος που υπάρχει μέσα σε αυτή. Και τώρα που σας τα είπα όλα, ξεκινάμε. Νούμερο 1. Όπως πάντα, η καλή ταινία για top 10 λάθη από το πρωί φαίνεται και αυτό το λέω γιατί το πρώτο λάθος του Deadpool 2 υπάρχει μόλις στο δεύτερο λεπτό. Και 5 δευτερόλεπτα. Τσεκαρέτο. Όπως φαίνεται, το μεθυσμένο τμήμα CGI από την πρώτη ταινία το ξαναπήραν και στη δεύτερη. Ένα αρκτήρια λοιπόν σκηνή της ταινίας, ο Deadpool είναι καταρακωμένος από το χαμό της συντρόφου του και προσπαθεί να αυτοκτονήσει, όπου σε κάποια στιγμή η ταινία μας τον δείχνει ξαπλωμένο πάνω σε κάτι βαρέλια. Βαρέλια που, όπως καταλαβαίνετε, μέσα έχουν ένα έφλεκτο υλικό, κατά πάσα πιθανότητα βενζίνη, ο Deadpool πετάει ένα τσιγάρο στον αέρα και αυτό όλο τυχαίως προσγειώνεται μέσα στην ανοιχτή τρύπα του βαρελιού και μετά από λίγο, μπουμ. Όλα καλά, όλα ωραία, μέχρι να προσέξουμε πως το τσιγάρο που πετάει ο Deadpool προσγειώνεται στο βαρέλι που υπάρχει πάνω του το δεξί χέρι του Deadpool. Όμως στο μακρινό πλάνο το πρώτο βαρέλι που εκρήγνεται είναι αυτό που βρίσκεται πάνω το κεφάλι του. Ωραία ταινιάρα που φτιάξαμε πάλι. Αχ, για μας. Κρασί. Νούμερο 2. Ο βαπτισμένος εκδικητής Deadpool έχει ξεκινήσει να ξεκληρίζει οποιαδήποτε μαφία υπάρχει και οποιαδήποτε γλώσσα και αν μιλάει. Και θα πάμε στο σημείο που ο Red κάνει ντου σε μια συμμορία τύπου γιακούζα να την πούμε και μόλις κάνει ντου από το παράθυρο, εκείνοι βγάζουν τα πιστόλια τους και τον κάνουν σουρωτήρι. Όπου λοιπόν για να γλιτώσει πηδάει πίσω από το μπαρ και αν σταματήσουμε στη σωστή στιγμή το πλάνο θα δούμε πως πάνω στον πάγκο υπάρχουν δύο στίγματα από αίμα. Ο Deadpool για λίγο το παίζει νεκρός και σε κάποια στιγμή επιστρέφει δρυμύτερος και αν ξαναπαγώσουμε τώρα το πλάνο και δούμε προσεκτικά θα δούμε πως πλέον υπάρχει ένα στίγμα από αίμα το οποίο είναι και εντελώς διαφορετικό. Νούμερο 3. Αλλάζουμε λοιπόν σκηνή για το νούμερο 3 και πάμε εκεί που ο Deadpool σαν άλλος ασιάτης κρεοπόλης ξεκινάει και κόβει σε κομμάτια ό,τι και αν βρεθεί μπροστά του. Σε κάποια στιγμή λοιπόν αποκεφαλίζει τον ένα συμμορίτη, το ακέφαλο πτώμα του πέφτει στο πάτωμα και το ένα πόδι του βρίσκεται μέσα στο νερό και το άλλο έξω από το νερό. Λίγα δευτερόλεπτα μετά όμως και ενώ η κάμερα περιστρέφεται, τώρα και τα δύο πόδια του ακέφαλου επαναλαμβάνω πτώματος βρίσκονται έξω από το νερό. Μάλλον αυτός θα ήταν μετεμψύχωση κότας. Νούμερο 4. Για το νούμερο 4 θα μείνουμε στην ίδια σκηνή όμως θα αλλάξουμε συμμορίτη. Όπου σε αυτό το συμμορίτη ο Deadpool του αφήνει το κεφάλι του κανονικά πάνω στο σώμα του, όμως του κόβει και τα χέρια και τα πόδια. Ο συμμορίτης αυτός λοιπόν που δεν έχει χέρια και πόδια, παρόλο που μόλις ακροτηριάστηκε, μπορεί και φεύγει από το πλάνο, από εκεί δηλαδή που γίνεται η όλη μάχη, πηγαίνει λίγο στην άκρη, ένας άλλος συμμορίτης κάποια στιγμή τον πιάνει και τον πηγαίνει ακόμα πιο άκρη, και σε κάποια στιγμή, ενώ είπαμε είναι πολλή ώρα ακροτηριασμένος, φαίνεται να παρακολουθεί κανονικότατα τη μάχη. Ρε παιδιά, κάποιος να πει στο παλικάρι να πεθάνει, το έχει ξεχάσει. Ναι, τώρα
ή θυμήθηκε να πεθάνει ή επειδή έχουν πάει από εκεί τώρα και παλεύουνε, απλά γύρισε πλευρό. Νούμερο 5. Για το νούμερο 5 θα πάμε στο σημείο όπου ο Deadpool έχει επιβιβαστεί στο αγαπημένο του ταξί και πηγαίνει προς το σπιτάκι του. Ένα ταξί που εκτός των άλλων αλλάζει και μαγικά διακόσμηση, γιατί εάν δούμε σε αυτήν εδώ τη σκηνή και κοιτάξουμε πάνω ακριβώς από το κεφάλι του Deadpool, θα δούμε πως δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο αμάξι. Όμως όταν εκείνος βγαίνει και επανέρχεται ξανά μέσα στο αμάξι, τώρα βλέπουμε πως πάνω στην κολόνα, πάνω δηλαδή ακριβώς από το παράθυρο, υπάρχουν λουλούδια και μια καρφιτσωμένη φωτογραφία. Magic. Νούμερο 6. Τι να πει κανείς για το νούμερο 6, κυρίες και κύριοι. Όμως πριν πάμε στη σκηνή του λάθους, θα σας πάω λίγο πιο πίσω για να δούμε μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Πάμε λοιπόν στο σημείο όπου ο Wilson με τη Vanessa αράζουν στην καναπεδάρα τους και σε κάποια στιγμή τους κάνουν ντου οι άγνωστοι ή τέλος πάντων μάλλον οι μαφιόζοι για αντίπεινα. Και εάν παγώσουμε το πλάνο στη σωστή στιγμή, θα δούμε πως η στολή του Deadpool είναι πίσω κρεμασμένη στον τοίχο. Αχ, αυτές οι λεπτομέρειες πως μ' αρέσουν. Μπράβο στο σκηνοθέτη και φύγαμε για το λάθος. Για να δούμε λοιπόν αυτό το λάθος, θα πάμε λίγο πιο μετά, εκεί που ο Deadpool κυνηγάει το δολοφόνο της γυναίκας του τρελαμένος. Παίρνει φόρα λοιπόν και κάνει ντου μέσα από το παράθυρο και πετάει το δολοφόνο της γυναίκας του έξω από την άλλη πλευρά του αυτοκίνητου. Όμως εδώ ή το τμήμα CGI κάτι ξέχασε να προσθέσει ή ο Deadpool για λίγο μετατράπηκε σε Vanisher. Αφού με το που κάνει ντου και πετάει τον τύπο από την άλλη πλευρά του αυτοκίνητου, μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπάρχει κανείς. Ρε παιδιά, ούτε τα βασικά. Νούμερο 7. Θα φύγουμε αρκετά μπροστά για το νούμερο 7 και θα πάμε στη στιγμή όπου ο Cable καταδιώκει το φορτηγό φυλακή, θα λέγαμε, που οδηγάει η Domino. Σε αυτή τη σκηνή λοιπόν γίνεται ένας κακός χαμός, πολλή πληροφορία για το μάτι, οπότε οι δημιουργοί είπανε σιγά μην δούνε αυτό το λάθος. Χα! Γελάω! Μόλις λοιπόν έχει σκάσει μία βόμβα μέσα σε ένα από τα βαγόνια, το οποίο και το κόβει από το υπόλοιπο φορτηγό. Ο Cable όμως προλαβαίνει και πηδάει από αυτό το βαγόνι και πιάνεται από το αμέσως επόμενο. Όμως θέλω να προσέξετε πως από το βαγόνι που πιάνεται τελικά ο Cable λείπουνε δύο κελιά από τη δεξιά του πλευρά. Σε κάποια στιγμή όμως η ταινία αποφασίζει να αλλάξει το κοντινό πλάνο και να μας δείξει σε μακρινό πλάνο πάλι το φορτηγό και βλέπουμε πως τώρα όλα τα βαγόνια είναι κομπλέ. Δεν τους λείπει τίποτα. Busted! Νούμερο 8. Εδώ είμαστε. Συμπερασματικό, ωραίο, ορθόδοξο λαθάκι. Τα αγαπημένα μου δηλαδή. Πάμε λοιπόν στη στιγμή όπου η Domino αποφασίζει να αφήσει το όχημα στο έλεος της θεάς τύχης για να πάει πίσω να πολεμήσει. Και με το οδήγημα δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί γνωρίζουμε ότι είναι κολόφαρδη, οπότε ξέρουμε ότι δεν θα τρακάρει πουθενά το όχημα ή αν τρακάρει θα είναι προς όφελός της. Με αυτό που έχω πρόβλημα παιδιά όμως είναι ότι μετά από πάρα πολλή ώρα από όταν έχει αφήσει το όχημα, αυτό εξακολουθεί και πηγαίνει με την ίδια ακριβώς ταχύτητα ενώ κανένας δεν είναι εκεί για να πατάει τον γκάζι. Ούτε μας έχει δείξει η ταινία ότι με κάποιο τρόπο τον μπλοκάρει η Domino τον γκάζι. Και όχι μόνο αυτό, όταν μετά από λίγο επιστρέφει στη θέση του οδηγού και πατάει το φρένο... That's unfortunate. Εάν στην τελική δεν μπορείς να το φρενάρεις, ένα όχημα που κανονικά δεν θα έπρεπε να κινείται καν ακόμα, πήγαινε και σκάστου τα λάστιχα, ντελαπάρισέ το, κάνε κάτι τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως έχεις κάνει όπα τη μισή πόλη. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Λάθος. Νούμερο 9. Μένουμε στην ίδια σκηνή, όμως τώρα πάμε στον Deadpool, ο οποίος πηδάει πάνω σε ένα τζίπο που ακολουθεί το φορτηγό με τους κρατούμενους και ένας από τους επιβαίνοντες τον πυροβολεί στο δεξί του χέρι και του ανοίγει μια τρυπάρα. Η σκηνή προχωράει και όταν ο Deadpool πηδάει για να φτάσει το φορτηγό που είναι μπροστά, το χέρι του έχει γίνει σαν καινούργιο. Βέβαια, ευτυχώς μετά από λίγο η τρύπα έχει επανέλθει κανονικά στο δεξί χέρι του Deadpool. Εντάξει παιδιά, έχετε θέμα με τις τρύπες, αυτό το ξέρουμε και από την πρώτη ταινία. Επίσης υπάρχει και ένα ρητό που λέει καλλιο αργά παρά ποτέ, οπότε κομπλέ είμαστε. Στο περίπου. Νούμερο 10.
Τελευταίο λάθος για εμένα, προτελευταίο για εσάς, γιατί μετά υπάρχει το δικό σας λάθος. Πάμε στην τελική μάχη για το νούμερο 10, εκεί που μεταξύ άλλων ο Κολόσσος παλεύει με τον Τζάγκερνατ. Ο δεύτερος έχει σαπίσει τον πρώτο, ή καλύτερα τον έχει σκουριάσει στο ξύλο, και σε κάποια στιγμή ο Κολόσσος του βουτάει τα χέρια και συγκεκριμένα τους αντίχειρες και τους σπάει. Γούσταρες με αυτή τη σκηνή, πανηγύρισες? Λίγο πιο μετά οι αντίχειρες του Τζάγκερνατ είναι στην πένα. Βουτάει ένα φορτηγό και το πετάει πάνω στο Κολόσσος. Πάμε τώρα όλοι μαζί, μεθυσμένο τμήμα CGI. Ευχαριστώ. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή για το δικό σας λάθος. Η στιγμή δηλαδή που εγώ παίζω μια σκηνή που εννοείται ότι υπάρχει λάθος μέσα σε αυτή και εσείς προσπαθείτε να το βρείτε. Περιμένω με ανυπομονησία κάτω στα σχόλια τις απαντήσεις σας. Και να ενημερώσω ότι για όσους θέλουν να μάθουν το λάθος που υπάρχει σε αυτή τη σκηνή, θα ανακοινωθεί μετά από λίγες μέρες από τη δημοσίευση αυτού του βίντεο στο Instagram αυτού του καναλιού. Ετοιμοί, πάμε! Ποιο ήταν το λάθος εδώ? Για να σας δω. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αλλά και να είσαι πάντα συνδεδεμένος ή συνδεδεμένη με την Dom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.